Η μακροχρόνια πορεία του μαθήματος των θρησκευτικών και η σημασία που έδινε και δίνει το ελληνικό αστικό κράτος σε αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι το μάθημα υπάρχει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της χώρας χωρίς διακοπή από την ίδρυση του ελληνικού κράτους έως σήμερα. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι ο πρώτος κλάδος που δημιουργήθηκε πριν ακόμα και από τους φιλολόγους και τους μαθηματικούς ήταν αυτός των θεολόγων, εξού και το ΠΕ01. Από τα πρώτα βήματα οργάνωσης του ελληνικού σχολείου, τα θρησκευτικά θεωρούνταν βασικό μάθημα μαζί με την ανάγνωση, τη γραφή και την αριθμητική, με κύριο σκοπό την κατήχηση και την ηθική. Συνέχισε να κατέχει εξέχουσα θέση στα αναλυτικά προγράμματα όλων των κυβερνήσεων και στις αρχές του 20ου αιώνα και φυσικά φτάνει μέχρι τις μέρες μας με διαφορετικά σίγουρα μορφή και ως ένα βαθμό περιεχόμενο. Σήμερα τα θρησκευτικά διδάσκονται εβδομαδιαία 2 ώρες στην 3η και 4η Δημοτικού, 1 ώρα στην 5η και στην 6η, από 2 ώρες σε κάθε τάξη του Γυμνασίου καθώς και στην 1η και 2η Λυκείου και 1 ώρα στην 3η Λυκείου. Ο χαρακτήρας του μαθήματος, ναι μεν έχει αλλάξει μέσα στα χρόνια, έχει εκοσμικευτεί και εξυγχρονιστεί, ιδίως κατά τις τελευταίες δεκαετίες, ωστόσο πρόκειται για σύγχρονη κατήχηση που φανερώνει την προσπάθεια του κράτους και της Εκκλησίας να προσεγγίσουν, να επιδράσουν και να διαμορφώσουν τελικά τις συνειδήσεις των παιδιών και των νέων με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Ακόμα και αυτές οι αλλαγές που έγιναν στα προγράμματα σπουδών επί Γαβρόγλου, που όχι μόνο δεν μετέτρεπαν το μάθημα σε θρησκειολογικό, όπως ισχυριζόταν η κυβέρνηση τότε, αλλά επιχειρούσαν να συνδυάσουν τον δογματικό, σκοταδιστικό χαρακτήρα του μαθήματος με τις αντιλήψεις του αστικού κοσμοπολιτισμού, κρίθηκαν αντισυνταγματικές από το Συμβούλιο της Επικρατείας, με την αιτιολογία ότι δεν προάγουν τη θρησκευτική συνείδηση, όπως επιβάλλει το άρθρο 16, παράγραφος 2 του Συντάγματος, την αλλαγή του οποίου είχε προτείνει το ΚΚΕ τον Νοέμβριο του 2018 στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, αλλά απορρίφθηκε από τα άλλα κόμματα, συμπεριλαμβανομένου και του ΣΥΡΙΖΑ που βρισκόταν τότε στην κυβέρνηση. Ας έρθουμε τώρα στα προγράμματα σπουδών τα νέα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Δεν έχουμε βέβαια στα χέρια μας τα νέα βιβλία, αλλά μπορούμε και με βάση τα βιβλία που υπάρχουν τώρα να κατανοήσουμε τη φιλοσοφία του μαθήματος και να σταθούμε απέναντί της κριτικά. Κύριος στόχος του μαθήματος των θρησκευτικών και στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα, είναι η ανάπτυξη θρησκευτικής συνείδησης και μάλιστα των Ορθόδοξων μαθητών. Οι υπόλοιποι μαθητές ας πάρουν απαλλαγή. Τονίζεται ο παιδαγωγικός και ανθρωπολογικός χαρακτήρας του μαθήματος, ένα μάθημα ταυτότητας του προσώπου, ενώ στην παράγραφο που περιγράφει τα θρησκευτικά ως μάθημα παιδείας και πολιτισμού, αναφέρεται ως στόχος οι μαθητές να αναγνωρίσουν και να συνειδητοποιήσουν τη σημασία της Ορθόδοξης Χριστιανικής Παράδοσης, ώστε να αποκτήσουν συνέστηση της ευθύνης για τη συνέχειά της σε προσωπικό και συλλογικό επίπεδο. Αντικείμενο διδασκαλίας θεωρείται η σχέση του Θεού με τον άνθρωπο, περιεχόμενο που αξιολογείται ως έγκυρη πρόταση προσανατολισμού του βίου και ζωτικό σημείο αναφοράς για την ανακάλυψη απαντήσεων σε βασικά ερωτήματα που απασχολούν τον άνθρωπο στην πορεία ανάπτυξης της ταυτότητάς του. Ουσιαστικά, δηλαδή, ποιος είναι ο στόχος, οι μαθητές να συσχετίσουν κάθε απάντηση που μπορεί να δοθεί στις σύγχρονες αναζητήσεις τους με την έννοια του Θεού. Κανένας προσανατολισμός του μαθήματος προς την αντικειμενική επιστημονική αλήθεια απαραίτητη για να κατανοήσουν πραγματικά οι μαθητές τον κόσμο γύρω τους και να δώσουν τις αντίστοιχες επιστημονικές απαντήσεις στα ερωτήματα που τους απασχολούν. Ταυτόχρονα επιδιώκουν τη διαμόρφωση μιας συγκεκριμένης τάσης ζωής και δράσης από τους μαθητές. Ας εξετάσουμε τώρα αν υλοποιείται ο στόχος που διακηρύσετε, δηλαδή αυτός της παραγωγής νέας γνώσης από τους μαθητές και ο μετασχηματισμός της σε δράση στην κοινωνία, εμπνεόμενη από το όραμα και την ελπίδα για την ειρήνη, τη συνύπαρξη, την ισότητα, τη δημοκρατία και γενικά την αλλαγή και τη βελτίωση του κόσμου. Πώς μπορούν άραγε οι μαθητές να φτάσουν σε αυτό το στόχο, όταν αποκρύβονται επιμελώς οι αιτίες που γεννούν τον πόλεμο, την ανισότητα κτλ., που ασφαλώς βρίσκονται στο εκμεταλλευτικό ταξικό σύστημα που ζουν σήμερα τα παιδιά? Ο κόσμος γύρω τους παρουσιάζεται στα αναλυτικά προγράμματα ως δημιουργία και δωρεά του Θεού προς τον άνθρωπο, ενώ ο αγώνας για ειρήνη, ισότητα, δημοκρατία κτλ. Συνδέεται με το όραμα της Βασιλείας του Θεού. Για παράδειγμα, δύναμη και πηγή έμπνευσης που μεταμορφώνει τον τρόπο σκέψης, τη ζωή, την κοινωνία, τον πολιτισμό και όλη την κτήση, είναι η σχέση του Θεού με τον άνθρωπο, όπως αναφέρεται στους ειδικούς στόχους για την 3η και 4η Δημοτικού.
Και φυσικά ο αγώνας αυτός παρουσιάζεται ως ατομική υπόθεση, τονίζεται η προσωπική ευθύνη του κάθε χριστιανού, κρύβοντας και τον συλλογικό χαρακτήρα που πρέπει να έχει ένας τέτοιος αγώνας, αλλά και από τη στιγμή που δεν φανερώνεται η αιτία αυτών των προβλημάτων, φαίνεται ως αίτιος ο ίδιος ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος, άσχετα από την ταξική του θέση στην κοινωνία. Δηλαδή για τον πόλεμο, για την ανισότητα, φταίνε το ίδιο ο φτωχός και ο πλούσιος, ο εκμεταλλευτής και ο εκμεταλλευόμενος. Μπορούμε να δούμε ένα παράδειγμα από το αναλυτικό πρόγραμμα της πρώτης γυμνασίου στη θεματική ενότητα «Μεταμόρφωση της ζωής του κόσμου, ελπίδα και όραμα», όπου αναφέρεται ο στόχος οι μαθητές να εκτιμούν τη μεταμορφωτική δράση της Εκκλησίας στον κόσμο και την ιστορία και τη σημασία της προσωπικής και συλλογικής ευθύνης του κάθε χριστιανού. Ενώ στη δραστηριότητα διαλόγου οι μαθητές καλούνται να σκεφτούν και να συζητήσουν για την ευθύνη κάθε χριστιανού για το ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον. Βλέπουμε πως όλα τα ζητήματα και θέματα παρουσιάζονται αταξικά και όχι μόνο αυτό, αλλά γίνεται και προσπάθεια να στοιχηθούν οι μαθητές με τους στόχους της αστικής τάξης. Δεν είναι τυχαίο πως στα αναλυτικά προγράμματα και του Δημοτικού και του Γυμνασίου υπάρχει ειδικός στόχος οι μαθητές να προσεγγίζουν τις ιδέες της αειφορίας, της βιώσιμης ανάπτυξης. Γενικώς μπορούμε να πούμε πως στα αναλυτικά προγράμματα η κυριαρχεί η απόλυτη εξατομίκευση μιας ηθικής ευθύνης που δεν αγγίζει τον πυρήνα των θεμάτων, δεν γίνεται μια αντικειμενική ερμηνεία των κοινωνικών φαινομένων και προβλημάτων και δεν αναδεικνύονται οι οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές αιτίες τους. Σε πολλά σημεία των αναλυτικών προγραμμάτων και στις δύο βαθμίδες, θα δούμε την προσπάθεια που κάνουν οι συντάκτες να εκφραστεί η βεβαιότητα της ύπαρξης του Θεού, ο οποίος παρουσιάζεται ως απόλυτη ιδέα, που έχει άμεση σχέση με τους ανθρώπους και προτείνεται η πίστη ως η μαγική λύση στο κάθε πρόβλημα. Για παράδειγμα, ένας από τους ειδικούς στόχους για το γυμνάσιο είναι οι μαθητές να συνειδητοποιήσουν ότι ο Θεός δεν είναι μια απρόσωπη ιδέα, αλλά πρόσωπο, που σχετίζεται με τα δημιουργήματά του και οικονομεί για τη σωτηρία τους. Ενώ στην ενότητα με τίτλο «Η πίστη και το θάρρος νικούν τη δύναμη» στην Τρίτη Δημοτικού, πληροφορούμαστε πως ο άνθρωπος μπορεί να ξεπεράσει δύσκολες καταστάσεις και εμπόδια με την πίστη στο Θεό. Μάλιστα, οι μαθητές καλούνται να σκεφτούν και να μοιραστούν δύσκολες καταστάσεις στη ζωή τους, συσχετίζοντάς τους προφανώς με την πίστη στο Θεό, στο όνομα της βιωματικής μάθησης, που θέλει να προωθήσει την άποψη ότι το βίωμα, το πώς δηλαδή νιώθει κάποιος, ταυτίζεται με την αντικειμενική αλήθεια. Άρα, ένας μαθητής μπορεί να εκφράσει μέσα στην τάξη μια δύσκολη στιγμή στη ζωή του, που προσευχήθηκε στον Θεό και έτσι ξεπέρασε τη δυσκολία, και αυτό να θεωρείται απόδειξη της βοήθειας του Θεού και άρα και της ύπαρξης του Θεού. Και κάπως έτσι η γνώμη μετατρέπεται σε γνώση και συναντιούνται ο υποκειμενικός ιδεαλισμός με τον αντικειμενικό ιδεαλισμό. Άλλωστε, οι μαθητές μαθαίνουν στην Έκτη Δημοτικού ότι ο κόσμος της Βασιλείας του Θεού είναι κόσμος χωρίς αρρώστιες, θλίψη και πόνο. Αυτό δεν οδηγεί αυτόματα στο συμπέρασμα ότι εντάξει, και να μην αλλάξει τώρα αυτός ο κόσμος, έχουμε να περιμένουμε τον άλλο κόσμο για να ζήσουμε καλά. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι κάθε θρησκεία έχει απάντηση για τη μεταθάνατο ζωή, με την έννοια της μεταθανάτιας ανταμοιβής, ένα στοιχείο πραγματικά πολύ χρήσιμο για την αποτροπή της αντίδρασης των καταπιεζόμενων εναντίον των καταπιεστών τους. Αλλά και σε αυτόν τον κόσμο, η λύση στα προβλήματα των ανθρώπων εναπόκειται στο Θεό, ο οποίος αποκαλύπτεται στον άνθρωπο και τα επιλύνει και σε προσωπικό και σε κοινωνικό επίπεδο, όπως πληροφορούμαστε στη θεματική ενότητα «Ο Θεός αποκαλύπτεται στην κτήση και στην ιστορία» στην πρώτη Λυκείου. Βλέπουμε πως η θρησκευτική προπαγάνδα συνεχίζεται αμύωτη και σε αυτά τα αναλυτικά προγράμματα. Κατά τα άλλα, οι στόχοι κομπάζουν ότι θέλουν να διαμορφώσουν ελεύθερους και κριτικά σκεπτόμενους πολίτες. Αλήθεια, τι περιθώριο αφήνουν οι παραπάνω στόχοι όταν, να γίνει αυτό, όταν δηλαδή η βαθιά πίστη και η βοήθεια του Θεού αποτελούν θέσφατα, ενώ επιδιώκεται η συσκότηση της επιστημονικής γνώσης και της αντικειμενικής αλήθειας. Εδώ αξίζει να αναφέρουμε πως υπάρχει κεφάλαιο στη Β' Γυμνασίου, στο αναλυτικό πρόγραμμα, με χαρακτηριστικό τίτλο «Πορεία προς το τέλος της ιστορίας», που όπως πληροφορούμαστε από τη δραστηριότητα που προτείνεται, αυτό συνδέεται με την έλευση της Βασιλείας του Θεού. Ενώ η δραστηριότητα παιχνιδιού δράσης έχει τίτλο «Διάδρομος συνείδησης, ο χριστιανός ελπίζει». Η ελπίδα λοιπόν για μια καλύτερη ζωή παραπέμπεται στο απότερο μέλλον, στο τέλος της ιστορίας. Και όχι βέβαια στην πάλη για μια καλύτερη επίγεια ζωή. Και αναρωτιόμαστε πόσο βοηθάει αυτή η προσέγγιση που κάνει το αναλυτικό πρόγραμμα πάνω στην επίλυση των καθημερινών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μαθητές και οι οικογένειές τους. Ας δούμε ορισμένα ακόμα παραδείγματα. Στην πρώτη Λυκείου, στη θεματική ενότητα «Η σχέση με τον Τριαδικό Θεό», θα πρέπει να αναδειχθεί πως αφετηρία των διαπροσωπικών σχέσεων και το θεμέλιο οικοδόμησης της κοινωνικής συνοχής στον σύγχρονο κόσμο είναι η σχέση Θεού-ανθρώπου. Στην κοινωνική συνοχή οδηγεί και η φράση «Όλοι ίσοι, όλοι φίλοι»,
που προτείνεται ως ερέθισμα για δραστηριότητα στη θεματική ενότητα «Η ζωή των πρώτων χριστιανών» στην 6η Δημοτικού. Και μάλιστα προτείνεται να χρησιμοποιηθεί η επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Φιλήμωνα, που ποια είναι η περίληψη. Ο Παύλος καλεί τον Φιλήμωνα, έναν εύπορο χριστιανό, να δεχτεί πίσω του τον δούλο του Ονίσιμο, που είχε δραπετεύσει από αυτόν, βρέθηκε με τον Παύλο στη Ρώμη και έγινε χριστιανός. Ο Ονίσιμος είχε αδικήσει τον κύριό του με κάποια κλοπή και τώρα που έγινε χριστιανός γυρίζει πίσω και όπως γράφει χαρακτηριστικά ο Παύλος, τώρα θα τον έχει σωματικό συνδεδεμένο, αφού πλέον θα τον υπηρετεί πιστά, μια και έχουν γίνει πνευματικά αδέρφια. Και μπορεί η ύπαρξη των δύο τάξεων, του δουλοκτήτη και του δούλου, να ήταν φυσιολογικό για την εποχή για την οποία μιλάμε, ωστόσο τι διδάσκεται σήμερα στους μαθητές, αν όχι η ταξική ειρήνη. Τι μαθαίνουν οι μαθητές? Ότι ο αδικημένος της υπόθεσης είναι ο δούλος και όχι ο δουλοκτήτης, ότι είναι δουλοκτήτης και όχι ο δούλος, ότι αφού τώρα και οι δύο είναι χριστιανοί, θεωρούνται ίσοι και φίλοι. Και τι συμπέρασμα βγαίνει εν τέλει? Ότι δεν πρέπει οι εργαζόμενοι να δικούν τα αφεντικά τους, γιατί αφού είναι και αυτοί χριστιανοί, είναι ίσοι με αυτούς και πρέπει να τους θεωρούν φίλους. Και κάπως έτσι και μέσα από αυτή τη δραστηριότητα οδηγούμαστε στην κοινωνική συνοχή. Κανένας προσανατολισμός των μαθητών προς τον αγώνα και τη διεκδίκηση μιας καλύτερης ζωής και τελικά απαλλαγής του ανθρώπου από τα δεσμά της εκμετάλλευσης, η οποία αποκρίνεται έντεχνα όχι μόνο στο συγκεκριμένο σημείο, αλλά σε όλο το αναλυτικό πρόγραμμα. Είναι άξιο να αναφερθεί πως στη συγκεκριμένη επιστολή εξαίρεται και το φιλανθρωπικό έργο του πλούσιου δουλοκτήτη προς τους χριστιανούς, οι ευεργεσίες και οι αγαθοεργίες του. Εδώ μας έρχονται στο μυαλό τα λόγια του Λένιν. Σε αυτόν που σε όλη του τη ζωή δουλεύει και στερείται, η θρησκεία διδάσκει ταπεινοφροσύνη και υπομονή στην επίγεια ζωή, παρηγορώντας τον με την ελπίδα της επουράνιας ανταμοιβής. Και σε εκείνους που ζουν από ξένη εργασία, η θρησκεία διδάσκει την αγαθοεργία στην επίγεια ζωή, προσφέροντάς τους μια πολύ φτηνή δικαίωση για όλη την εκμεταλλευτική τους ύπαρξη και πουλώντας τους σε συμφέρουσα τιμή εισιτήρια για την επουράνια μακαριότητα. Με μαγικό τρόπο εξαφανίζονται οι τάξεις, αλλά και οι διαφορές λόγω εθνικότητας ή φύλου και στη θεματική ενότητα για τη δικαιοσύνη του Θεού, στην πρώτη λυκείου, όπου και η αδικία, που όπως πληροφορούμαστε δεν υπάρχει μεταξύ των χριστιανών, καθώς προτείνεται ως ερέθισμα ένα απόσπασμα από την επιστολή προς Γαλάτες που λέει πως δεν υπάρχουν πλέον διαφορές εθνικότητας και κοινωνικής τάξης και φύλου, δεν υπάρχει διάκριση δούλου ή ελεύθερου, αφού όλοι τώρα έγιναν ένα μια και ενώθηκαν με τον Χριστό. Δεν είναι τυχαίο, σύντροφοι και συντρόφισσες, ότι αυτή η θρησκεία με τέτοιου είδους κηρύγματα επιλέχθηκε να γίνει επικρατούσα εκείνους τους αιώνες. Άλλωστε, ο χριστιανισμός, σύμφωνα με τον Μάρξ, με τη λατρεία του αφηρημένου ανθρώπου, αποτελεί την πιο κατάλληλη μορφή θρησκείας για μια κοινωνία εμπορευματοπαραγωγών. Οι μαθητές, λοιπόν, καλούνται να αξιολογήσουν τη θέση της Εκκλησίας σχετικά με το πρόβλημα της αδικίας στον σύγχρονο κόσμο, καθώς και τον αγώνα της για τη μεταμόρφωσή του σύμφωνα με την Ευαγγελική Διδασκαλία. Φοβερή αντίφαση από τη μία να διδάσκεται η εξαφάνιση των διαφορών μεταξύ των ανθρώπων, στο όνομα της κοινής πίστης, και από την άλλη να γίνεται παραδεκτό πως υπάρχει αδικία στον κόσμο, που βέβαια έχει ως αιτία την κακή χρήση της ελευθερίας που δόθηκε από τον Θεό, καθώς και της επιλογής του ανθρώπου. Γιατί δεν μας λένε οι συντάκτες ποιος απλός άνθρωπος έχει επιλέξει να μην μπορεί να τα βγάλει πέρα στις ανάγκες της καθημερινότητας ενώ δουλεύει, ή ποιος έχει επιλέξει να είναι άνεργος, να μην έχει δωρεάν υγεία και παιδεία, αλλά και ποιος έχει επιλέξει τον πόλεμο ή την προσφυγιά? Και φυσικά παρουσιάζεται η Εκκλησία ως η μόνη που αγωνίζεται ενάντια στις αδικίες, που βέβαια δεν ορίζονται από τους συγγραφείς, ενώ δεν γίνεται καμία αναφορά στους αγώνες που κάνουν σήμερα οι εργαζόμενοι οργανωμένα ενάντια στις αδικίες που γεννά από τη φύση του το καπιταλιστικό σύστημα. Σύντροφοι και συντρόφισσες, από τα παραπάνω προκύπτουν τα εξής. Όποια θεματική ενότητα και να δει κανείς, σε οποιαδήποτε τάξη του δημοτικού, του γυμνασίου ή του λυκείου, δεν θα βρει καμία προσπάθεια να προσεγγίσουν οι μαθητές το φαινόμενο της θρησκείας με τρόπο επιστημονικό και αντικειμενικό. Αντίθετα, θεωρούμε πως πρόκειται για μία ακόμη περίπτωση κατηχητισμού και θρησκευτικής ανδογμάτισης μέσα στο σχολείο. Δεν θα μάθουν οι μαθητές πως η θρησκεία είναι ένα κοινωνικά καθορισμένο και γι' αυτό ιστορικά παροδικό φαινόμενο. Δεν θα μάθουν πως σε μεγάλη χρονική περίοδο της ανθρώπινης ιστορίας οι άνθρωποι δεν ήξεραν καμία θρησκεία. Ότι εμφανίστηκε σε ορισμένο στάδιο και ήταν έκφραση της αδυναμίας του ανθρώπου μπροστά στις φοβερές και κατανόητες δυνάμεις της φύσης. Ούτε ότι ο χριστιανισμός είναι γέννημα θρέμα ιστορικοκοινωνικών διεργασιών και οικονομικών μεταβολών στην ευρύτερη περιοχή της Αιγής Ανατολής. Δεν θα μάθουν πως η θρησκεία είναι μία από τις μορφές της πνευματικής καταπίεσης που έπεφτε παντού και πάντως στις λαϊκές μάζες, όπως έγραφε ο Λένιν. Άραγε έχει θέσει ένα μάθημα περί θρησκείας στο σχολείο σήμερα?
η απάντηση εξαρτάται από το περιεχόμενο που θα έχει ένα τέτοιο μάθημα. Σίγουρα, δεν έχουν ανάγκη σήμερα οι μαθητές να εμποτιστούν με μυθοπλασίες και δόγματα που συσκοτίζουν και αναιρούν την επιστημονική ερμηνεία του κόσμου. Δεν έχουν ανάγκη από ένα κήρυγμα ιδεαλισμού και από ένα σχολείο κατηχητικό, που διδάσκει ανορθολογικές και καθαλογής ανιστόρητες απόψεις. Στο κάτω-κάτω, η θρησκεία είναι ατομική υπόθεση και δεν θα έπρεπε να έχει καμία σχέση με το σχολείο. Από αυτή την άποψη, πρακτικές όπως η προσευχή ή ο εκκλησιασμός δεν μπορούν να είναι ούτε υποχρεωτικά, ούτε στοιχεία του εκπαιδευτικού προγράμματος και γι' αυτό δεν έχουν θέση στο σχολείο. Βέβαια, πρώτα και κύρια, είναι αναγκαίος ο χωρισμός εκκλησίας-κράτους και φυσικά αυτό πρέπει να εκφραστεί και στα εκπαιδευτικά ζητήματα. Υπάρχει λοιπόν αντικείμενο ενός τέτοιου μαθήματος. Το θρησκευτικό φαινόμενο είναι κατεξοχήν κοινωνικό φαινόμενο και ως τέτοιο μπορεί να εξετάζεται επιστημονικά στο σχολείο μέσα από τα μαθήματα της κοινωνιολογίας, της φιλοσοφίας και άλλα. Μέσα από αυτά, οι μαθητές μπορούν να μάθουν τους όρους και τις διαδικασίες που επιδρούν, διαμορφώνουν και καθορίζουν την κοινωνική συνείδηση, όπως η θρησκευτική, μέσα στην ιστορία. Μπορούν να εξετάσουν το φαινόμενο της θρησκείας στις ιστορικές, κοινωνικές και φιλοσοφικές αφετηρίες και παραμέτρους. Υπάρχει σήμερα σε αυτό το σχολείο άλλο μάθημα που από τη φύση του ασχολείται με τα μεγάλα υπαρξιακά και κοσμοθεωρητικά ερωτήματα που είναι φυσικό να έχουν σήμερα οι μαθητές ανάλογα με την ηλικία τους? Όχι. Άρα, είναι πεδίο ουσιαστικής παρέμβασης του αστικού κράτους και της Εκκλησίας, ακόμα και αν το μάθημα υποβαθμίζεται. Αυτά τα ερωτήματα, τα μεγάλα και θεμελιώδη, είναι ανάγκη να τα θέσουμε εμείς και φυσικά να τα απαντήσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τη συντρόφισσα Μαρία Πετίκη.